Λοιπόν, Coach, άλλη μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας, με ανατροπή κιόλας. Αυτές οι νίκες, πέρα από το ότι σας αγχώνουν λίγο, δείχνουν και ένα μέταλλο στην ομάδα. Ναι, σίγουρα δείχνουν και μέταλλο της ομάδας, γιατί όταν αλλάξεις το παιχνίδι από την 2-1 για τον Αντίπολο γυρίζεις στα 3-2, τότε σίγουρα ότι υπάρχει καλή δουλειά και υπάρχει μεγάλη προσπάθεια από τα παιδιά. Αυτό είναι κάτι που για ποιο λόγο είμαι ευχαριστημένος και σίγουρα ότι υπήρχαν και κάποια λάθη, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, στα 2 γκολ. Και πιστεύω ότι αυτό πρέπει να διορθώσουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και πολλά παιχνίδια. Μπαίνουμε όμως στην τελική ευθεία, αν θες. Μπορεί να κρίνεται και η πρώτη θέση στα επόμενα παιχνίδια και σίγουρα ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αυτό που έρχεται, μπορεί να φέρει τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση ακόμη και με μάτς λιγότερο. Δύο μάτς λιγότερο έχουμε, αλλά πιστεύω ότι αν μπουν στο παιχνίδι όπως μπήκαν σε αρκετά περισσότερα παιχνίδια, είναι Ολυμπιακός ή είναι σήμερα που είναι ένα εργοτέλης, δεν έχει μεγάλη σημασία. Πιστεύω εξαρτάται όλα από εμάς και από τα παιδιά όποια είναι στο ΠΑΟΚ, γιατί πιστεύω αυτή τη στιγμή ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουν αποδείξει ότι είναι μία από τις καλύτερες ομάδες και αν τα έχουν πίστη στον εαυτό τους, δεν φοβάμαι ότι θα πάει και αυτό το παιχνίδι καλά. Μέχρι σήμερα τι σε κάνει πιο χαρούμενο, οι νίκες, η βαθμολογική θέση, η τακτική συμπεριφορά, το ότι οι παίχτες πάνε πολύ συχνά στην πρώτη ομάδα? Κοιτάξτε, το έργο αυτό που κάνουμε στις ακαδημίες είναι ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βγάλουμε όσο περισσότερα παιδιά στη μεγάλη ομάδα. Και βέβαια, κάτι σ' άποψή μου, αν μπορούν και οι ομάδες να κρατηθούν πρώτη θέση, για μένα αυτό το είναι καλό, γιατί από αυτή τη ηλικία πρέπει να τους βάζει στο μυαλό ότι πάω και είναι μεγάλη ομάδα και πάντα πάει πρώτη θέση. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ φυσιολογικό, σίγουρα ότι δεν είναι εύκολο, γιατί ιδιαίτερα όταν μιλάμε για τα παιδιά από 16-19 μέχρι 19 χρονών, θέλει μεγάλη προσπάθεια και πολλές φορές συζητήσεις μαζί τους, γιατί θέλουν στήριξη και πιστεύω ότι και ανεβάσαμε αρκετά παιδιά στην πρώτη ομάδα, αλλά είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και κάποια άλλα όποια δεν έχουν πάει, όποια αξίζουν να πάνε. Σε έχω ρωτήσει στην αρχή της σεζόν, σε ξαναρωτάω και τώρα μετά από 7-8 μήνες δουλειάς με το τελευταίο, ας πούμε, γνήσιο δεκάρι που είχε ο ΠΑΟΚ. Τι έχεις πάρει από αυτόν? Πολλά πράγματα. Νομίζω πως ο προπονητής μου με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με εμπιστεύεται πάρα πολύ και το νιώθω αυτό και το καταλαβαίνω καθημερινά. Για να μην σας κολακεύω μόνο, χάνετε πολύ συχνά προβάδισμα δικό σας και το χάνετε εύκολα. Έχει γίνει σε αρκετά τελευταία παιχνίδια και στήχησε και μερικούς βαθμούς. Τι συζητάτε μεταξύ σας, τι φταίει και πώς το διορθώνετε? Ναι, αυτό είναι όντως ένα πρόβλημα. Έχουμε κάποιες στιγμές στις οποίες δεν είμαστε αυτοί που πρέπει. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές με τον προπονητή μας και προσπαθούμε να το βελτιώσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα.